Είναι ένα σημάδι δυσίωνο, πολύ ανησυχητικό, το ότι σήμερα φαίνεται ότι η ανθρωπότητα πάσχει από μία έλλειψη κινητήρων της ζωής. Δηλαδή δεν βλέπει κανείς, δεν αντιλαμβάνεται ότι κινείται προς αυτό που δηλώνει ότι την ενδιαφέρει με έναν τρόπο που να φανερώνει ζήλο, επιμονή και πίστη στο ότι αυτό το οποίο επιδιώκει θα είναι και αυτό το οποίο περιμένει. Αυτό είναι ασφαλώς σημάδι αρρώστιας. Και αν βέβαια αυτή η αρρώστια δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται στην ιστορία της ανθρωπότητας, αλλά ποτέ δεν κράτησε τόσο πολύ. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν υπήρχαν ισχυρά κίνητρα, συνοδευόμενα από συγκινήσεις και από ιδέες, που να οδηγούν τον κόσμο προς αυτό που έχει ανάγκη. Στην αρχαία ελληνική σκέψη βρίσκουμε μία παρατήρηση, μια πρόταση που είναι πάρα πολύ διαφωτιστική και γόνιμη για να σκεφτούμε αυτό το ζήτημα του Αριστοτέλη που λέει ότι ο άνθρωπος κινείται προς τον κόσμο όπως ο ερωμένος προς το ερωτικό αντικείμενο, το ερωτικό του αντικείμενο. Εάν δεν υπάρχει αυτή η όθηση, η ερωτική, όχι μόνο δεν θα επιτευχθούν αξιόλογα αποτελέσματα, αλλά ούτε θα έρθει και αυτό που από την πλευρά του τώρα ο Πλάτων είχε πει ότι είναι το ουσιώδες να ανεληχθεί ο έρος, δηλαδή από μια κατάσταση κατώτερη να ανέβει σε μια κατάσταση ανώτερη. Και τι σημαίνει ανώτερη? Είναι διαμέσου της έλξος προς ορισμένα πράγματα και καταστάσεις να φτάσει ο άνθρωπος ή και ένα σύνολο ανθρώπων, ένα ανθρώπινο σύνολο, στο να αγαπήσει το σύνολο των πραγμάτων της ζωής. Δηλαδή να αποδεχτεί αυτό το οποίο έρχεται και μες το οποίο ζει και να παλέψει εκεί για να βγάλει αυτό το οποίο έχει σημασία για εκείνον. Είτε είναι οδυνηρό, είτε είναι ευχάριστο με την πρώτη επαφή μαζί του, αλλά το ουσιώδες είναι να το μετασχηματίσει. Εάν συγκρίνουμε λοιπόν την εποχή μας με άλλες εποχές, τι θα δούμε? Παραδείγματος χάρη, στην αρχαία Ελλάδα έχουμε το σφοδρό ενδιαφέρον και την αγάπη, θα λέγαμε, για το κλέος. Δηλαδή για το να κάνουν οι άνθρωποι πράγματα, έργα, τα οποία θα μείνουν στη μνήμη των επόμενων γενεών. Αυτό είναι ένα πραγματικό δημιουργικό πάθος. Στη Ρώμη αυτό υποχωρεί και το αντικαθιστά το ενδιαφέρον, το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η εξύψωση της αξίας που έχει η ισχύς. Δηλαδή το να έχεις ισχύ διαμέσου της οποίας μπορείς να επιτελείς κάποια πράγματα, να οικοδομείς, να επεκτείνεις την κυριαρχία σου, αλλά το κεντρικό είναι η ισχύς. Αγάπη για την ισχύ. Σε όλες τις μεταγενέστερες εποχές θα βρούμε αυτούς τους κινητήρες. Στο μεσαίωνο θα βρούμε βέβαια το ζήτημα της σωτηρίας της ψυχής. Ο άνθρωπος πρέπει να φτάσει εκεί στο οποίο τον οδηγεί και το υπαγορεύει η χριστιανική θρησκεία η οποία καθιερώνεται. Στους επόμενους αιώνες θα βρούμε την αγάπη για τη γνώση, η οποία οδηγεί σε κάποια αποτελέσματα και δει πρακτικά, έτσι ώστε να έρθει η εποχή όπου το 18ο αιώνα, αρχές 19ου, όπου υπάρχει η αγάπη για την αποδοτικότητα, δηλαδή η γνώση να αποδώσει. Βέβαια αυτό, κάθε αγάπη έχει και τις αρρώστιες της, έχει και τις παρενέργειές της και αυτή είναι μία επίσης παρενέργεια, δηλαδή η υπερβολική αγάπη για την απόδοση να καταστρέφει τελικά το ίδιο το κίνητρο για την έρευνα. Και μετά φτάνουμε, χονδρικά τώρα μιλάμε, στον 20ο αιώνα που φαίνεται ότι η θεότητα η οποία λατρεύεται πιο πολύ από όλες είναι η επιτυχία. Η οποία βέβαια και στις μέρες μας μπορεί να πει κανείς ότι έχει ελκύονται προς αυτήν πάρα πολλοί άνθρωποι και δει οι νεότερες γενιές. Όμως, εάν σκεφτούμε ότι στην επιτυχία υπάρχει το στοιχείο, όπως το λέει και η λέξη, της τύχης, αυτό ήδη υπονομεύει αυτή την αξία. Δηλαδή αισθάνεται ο ζηλωτής της επιτυχίας ότι δεν εξαρτώνται τα πάντα από εκείνον, δηλαδή από τη σκέψη του,
από τις πράξεις του και από το ήθος του, αλλά υπησέρχεται ο τυχαίος παράγων ή η βούληση άλλων. Έτσι η επιτυχία εμφανίζεται να είναι ένα συμβάν το οποίο μπορεί κανείς να το γνωρίσει, να το γευτεί για λίγο και εν συνεχεία αυτό να ανατραπεί. Άρα μέσα στο αίσθημα αυτό καταστρέφεται και δικαιολογημένα η έννοια της αγάπης. Και στην πραγματικότητα φτάνουμε σε μια νέα ανασφάλεια, σε μια νέα αβεβαιότητα, όπου βέβαια η επιτυχία στην εποχή μας και αυτή εκτιμάται και λατρεύεται, αλλά ταυτοχρόνως συνοδεύεται από το φόβο ότι αυτό δεν θα κρατήσει ή θα επαρέμβουν άλλοι παράγοντες, αδικαιολόγητοι, και θα το ανατρέψουν. Άρα ο άνθρωπος στην ουσία αποσύρεται από αυτό το οποίο έχει δημιουργήσει, δηλαδή από τον κόσμο. Όταν κανείς αποσύρεται από τον κόσμο, τον οποίο οι προηγούμενες γενιές δημιούργησαν, αυτή η πράξη συνοδεύεται από το αίσθημα της αποτυχίας. Δηλαδή, απέτυχε ο άνθρωπος να αγαπήσει αυτό που δημιούργησε. Αυτό το αίσθημα αποτυχίας, αυτό ειδικά, οδηγεί στο αίσθημα που είναι φυσικό νερ, της ενοχής, που είναι από τα πιο βαθιά, τα πιο επίμονα αισθήματα και το οποίο με κάθε τρόπο προσπαθεί ο άνθρωπος να συγκαλύψει. Δεν υπάρχει άλλο αίσθημα, αυτό και η ζήλια, το οποίο προσπαθεί ο άνθρωπος με κάθε τρόπο να καλύψει. Κανείς άνθρωπος δεν θα ομολογήσει ότι έχει πρέπει να φτάσει σε κρίσιμα σημεία στη ζωή του για να ομολογήσει ότι έχει ενοχές και τύψεις, όπως επίσης για να ομολογήσει ότι τον κυριεύει η ζήλια. Επομένως, αυτή η αυτοσυγκάλυψη πρέπει να πάρει διάφορες μορφές. Δύο μορφές μπορεί να πάρει. Η μία είναι η τάση προς την καταστροφικότητα. Για να καλύψεις το δικό σου το πρόβλημα, τις ενοχές σου για την αποτυχία σου, θα θέλεις να καταστρέψεις αυτά που έχουν φτιαχτεί γύρω σου και να θεωρήσεις με τον τρόπο αυτό ότι κατά κάποιον τρόπο ήταν αυτά υπεύθυνα για τη δική σου αδράνεια ή την αποτυχία. Είναι ένα είδος μνησικακίας, φυσικά, απέναντι στον κόσμο. Η δεύτερη τροπή που μπορεί να πάρει αυτή η κατάσταση είναι η θλίψη. Ο Σπινόζα, στην ηθική του, θα μας πει ότι δεν υπάρχει πιο άγωνο, πιο στήρο αίσθημα από τη θλίψη, από τη λύπη. Γιατί τον ενδιαφέρει και ορθώς να από όλα όσα συμβαίνουν στον άνθρωπο να παράγεται κάτι. Η λύπη λοιπόν, η παθητική λύπη που είναι η θλίψη, δεν παράγει τίποτα. Δηλαδή ούτε την ίδια την κατάσταση του θλιβόμενου βοηθά, ούτε στους γύρω του κάτι προσφέρει, ούτε στον κόσμο, είναι ένα αίσθημα το οποίο καταπίνει διαρκώς τον εαυτό του. Επομένως, για να μην συμβεί αυτό, η σύγχρονη πια κοινωνική μηχανή, ο κόσμος δηλαδή ως οργανωμένη μηχανή, και επειδή βλέπει ότι αυτό συμβαίνει, ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να αγαπήσουν αυτό το οποίο έχουν κάνει, αποσύρονται, νιώθουν ενοχές, θλίβονται από αυτό, και για να μην οδηγηθούν είτε στην εκτεταμένη καταστροφικότητα, είτε στην βαθιά παρέτηση, τους δίνει όλο αυτό που θα ονομάζαμε υπηρεσίες της ψυχαγωγίας, της διασκέδασης, η οποία επεκτείνεται διαρκώς ως τομέας της παραγωγής. Αν μιλάγαμε πραγματικά για όπιο των λαών, όπως παλαιότερα λέγαν κάποιοι, στο μαρξισμό βέβαια το αποδίδουμε αυτό, στον ίδιο τον Μάρξ, ότι η θρησκεία είναι το όπιο των λαών, σήμερα το όπιο των λαών είναι η οργανωμένη διασκέδαση. Όχι ότι είναι κακό να αναπνέει κανείς, να ανασένει, να ξεκουράζεται και να τέρπεται από τις δυσκολίες, αλλά είναι πολύ αρνητικό να πιέζεται ώστε να κάνει μόνο αυτό για να δραπετεύσει από όλα τα υπόλοιπα. Αυτός δηλαδή ο εξαναγκασμός του ανθρώπου να καταφύγει στη διασκέδαση είναι στην ουσία η λειτουργία της νέκρωσης, της θέλησής του, διότι ένας άνθρωπος που δραπετεύει δεν μπορεί παρά να σκέφτεται πώς θα γλιτώσει από μια κατάσταση, και επομένως μένει το παράδοξο ερώτημα που πρέπει να σκεφτούμε: μπορεί κανείς να φανταστεί έναν κόσμο που το μόνο που αγαπάει
είναι το πώς θα δραπετεύσει από τα δυσάρεστα, το πώς θα δραπετεύσει από το πώς θα γλιτώσει. Εκεί όμως βρισκόμαστε σήμερα. Ότι ο άνθρωπος, η εποχή μας, τίνει όλο και περισσότερο να συρρυκνώνεται χωρίς να μπορεί να δώσει κάτι το οποίο κατά φυσικό τρόπο αισθάνεται. Και η αγάπη είναι ακριβώς αυτό το αίσθημα. Και μάλιστα σε σχέση με τον έρωτα, γιατί εδώ πρέπει να κάνουμε μία διάκριση, κατά κάποιον τρόπο ανοίγει μια άλλη προοπτική, διότι ο έρος χαρακτηρίζεται στην πλειονότητα των περιπτώσεων από το πάθος της κατοχής. Δηλαδή, ο ερωτευμένος θέλει να κρατήσει το αντικείμενό του, πρόσωπο, κατάσταση, ιδέα, σαν ένα μέρος του εαυτού του. Από φόβο μήπως το χάσει, πιάνεται πάνω του, έτσι του στερεί την αυτονομία και στερώντας την αυτονομία, αν είναι πρόσωπο, πάβει να παίρνει δύναμη από αυτό. Άρα αυτό το οποίο επιδιώκει δεν μπορεί να το πετύχει. Μόνο μία λύση υπάρχει, να ανεληχθεί ο έρωτας, δηλαδή να περάσει μέσα από το πρόσωπο και να φτάσει το αίσθημα αυτό σε μία αξία. Αυτό είναι το σημαντικό και βέβαια συμβαίνει. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι ανύπαρκτο. Όλοι, νομίζω σε πολλές περιπτώσεις, οι ερωτευμένοι, ο ερωτευμένος άνθρωπος, αισθάνεται ακόμα και τις στιγμές της ευτυχίας του, πολλές φορές αυτές τις στιγμές τις διαδέχεται ένα είδος θλίψης, φευγαλέας ίσως, αλλά αυτό τον βάζει πολλές φορές σε μια παράξενη κατάσταση, δηλαδή πώς είναι δυνατόν τη στιγμή που αγγίζει αυτό το οποίο ποθούσε να περνάει μέσα του αυτή η σκιά του ακροτηριασμού, της περικοπής αυτού του αισθήματος. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι ο ερωτευμένος διαισθάνεται ότι αυτό το οποίο ποθεί πάνω απ' όλα είναι η ακεραιότητα μιας αξίας, την οποία δεν μπορεί να ενσαρκώσει το πρόσωπο, ακόμα και αυτό που αγαπά πιο πολύ. Είναι μόνο κατά προσέγγιση. Και έτσι αισθάνεται ότι η πλήρης αιτία αυτού το οποίο αισθάνεται δεν είναι ο άλλος, αλλά είναι μία άλλη κατάσταση, ιδεατή, η οποία όμως δεν βιώνεται με τη σάρκα και με τα οστά όπως με το πρόσωπο. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι που τον εμπνέει για να κινηθεί και να συνάψει σχέσεις ερωτικές με τα άλλα πλάσματα. Αυτή η άνοδος προς το ιδεατό πραγματοποιείται πολύ καλύτερα με την αγάπη. Όχι ότι ο έρωτας και η αγάπη έχουν μια διαφορά γεφύρωτη μεταξύ τους. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και τα δύο στοιχεία και τα δύο αισθήματα συμπράττουν και συνυπάρχουν εννοείται και αποδίδουν καρπούς μαζί, σε μια σύνθεση. Αλλά αν θέλουμε να επιμείνουμε σε ένα διακριτό γνώρισμα της αγάπης, είναι ότι η αγάπη είναι η κατάσταση κατά την οποία μπορεί κάποιος να χαίρεται ακόμα και από αυτό που δεν μπορεί να αποκτήσει. Δηλαδή χαίρεται για την ύπαρξη ενός προσώπου, φροντίζει να είναι αυτό όπως πρέπει ή μιας κατάστασης ή μιας ιδέας. Αυτό μπορεί να είναι όπως είπαμε και ιδέα. Δηλαδή ας πάμε στην περίπτωση της φιλοπατρίας, της αγάπης για την πατρίδα. Το γεγονός ότι αγαπά κανείς την πατρίδα του δεν σημαίνει ότι μπορεί να αναζητεί σε κάθε εμφάνιση προσώπων τα οποία εμφανίζονται ότι αντιπροσωπεύουν την πατρίδα, θα βρει αυτό το οποίο σκέφτεται ως ιδεατό και το αισθάνεται ως ιδεατό. Πολλές φορές φυσικά έρχεται η απογοήτευση από αυτές τις ενσαρκώσεις, αλλά για να σκεφτούμε τους εθνικούς ευεργέτες, για παράδειγμα, υπήρξαν μερικοί εξ αυτών που δεν επισκέφτηκαν ποτέ, που δεν γύρισαν ποτέ στην πατρίδα τους. Δηλαδή το γεγονός ότι κρατούσαν από απόσταση, σε απόσταση την έννοια της πατρίδος, όπως θα την ήθελαν να ζήσει, όχι ότι ήταν κατασκεύασμα της φαντασίας τους, αλλά ήταν το αγαθόν, όπως μας λέει ο Πλάτων, το οποίο μπορεί και ενεργοποιεί το πραγματικό. Ή επίσης θα το δούμε και στους μετανάστες.
θα το δούμε για να έρθουμε και στην περίπτωση των μικρασιατών προσφύγων που φέτος διανύουμε το έτος της επετείου για την καταστροφή. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήρθαν στην παλαιά Ελλάδα και έδειξαν ότι δεν ήρθαν μόνο για να επιβιώσουν. Ήρθαν για να πραγματώσουν και κάτι το οποίο αισθάνονταν ότι είναι ικανοί να το πραγματώσουν. Και αυτό τους το έδινε η σχέση τους με την ιδέα του ότι είναι γόνοι προγόνων οι οποίοι έχουν μεγάλη αξία. Ότι ανήκουν σε αυτό το γένος το οποίο μπορεί όχι απλώς να γλιτώνει από του χάρου τα δόντια, αλλά να μπορεί και να δημιουργεί. Και γι' αυτό και δημιουργήσαν αυτοί οι άνθρωποι. Ανέφερα προηγουμένως για το ιδεατό. Αυτή η ίδια η λέξη, ιδεώδες, ιδεατό, είναι στις μέρες μας σχεδόν καταδιωκόμενη. Ούτε καν στην εκπαίδευση και στην οικογενειακή ζωή δεν θα το βρούμε να αναφέρεται, γιατί να αναφέρεται με έναν τρόπο πιστικό εννοώ, διότι εάν πεις ένα σημερινό νέο ότι υπάρχει κάτι το ιδεώδες το οποίο αξίζει να ακολουθήσεις και αυτό πραγματικά θα ενεργοποιήσει τις δυνάμεις σου, το πιθανότερο είναι με βάση αυτά που έχει ακούσει και έχει αντιληφθεί όσο μπορεί, ότι αυτό τον απομακρύνει από την πραγματικότητα. Από το να δώσει τον αγώνα με όρους επιτυχίας απέναντι στην πραγματικότητα. Πράγμα το οποίο είναι λάθος. Διότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, την οποία παραλείπουν βέβαια να εξηγήσουν επαρκώς οι περισσότεροι των δασκάλων και των γονιών στα παιδιά, ότι άλλο το ονειρικό στοιχείο και άλλο το στοιχείο του ιδεατού. Το όνειρο είναι η κατάσταση κατά την οποία κανείς απομακρύνεται από την πραγματικότητα για να αναλάβει δυνάμεις. Δηλαδή τον έχει πιέσει η πραγματικότητα και θέλει να ξεφύγει και να πλάσει έναν άλλον κόσμο τον οποίο μπορεί να κατοικήσει έστω και προσωρινά. Το ιδεατό όμως είναι η μετάβαση μεν από το πραγματικό στο ιδεατό, που δεν είναι πραγματικό, αλλά και η επάνωδος από το ιδεατό στο πραγματικό. Δηλαδή, με τον τρόπο αυτό, ο άνθρωπος ο οποίος έλκεται από κάποια ιδεώδη, θα έρθει μετά και θα μετρήσει αυτά που του συμβαίνουν στην εμπειρική πραγματικότητα και θα πει, αναζητώ τη φιλία. Έχω γνωρίσει όμως φίλους που λίγος πολύ δεν ανταποκρίνονται σε αυτό το οποίο επιθυμώ. Θα έπρεπε να αποσυρθώ από αυτή την επιδίωξη. Παρ' όλα αυτά κάτι μέσα μου επιμένει και το αναζητώ. Γιατί? Γιατί υπάρχει ριζωμένη αυτή η προσδοκία ότι αυτή η φιλία με φι κεφαλαίο κάποια στιγμή θα ενσαρκωθεί. Αυτό συμβαίνει και με άλλες αξίες έννοιες. Ήδη και στη χριστιανική θρησκεία θα δούμε ότι ο ίδιος ο Χριστός λέει ότι μη με λέτε καλό, δεν είμαι καλός. Ένας είναι ο καλός. Και αυτό τον καλό δεν τον έχουμε γνωρίσει γιατί είναι ο Θεός. Δεν έχουμε γνωρίσει την εμπειρική πραγματικότητα. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για πολλές άλλες οντότητες και αξίες. Η εντυμότητα, η ομορφιά. Σήμερα, για παράδειγμα, στην κοινωνία μας λέμε πολλές φορές μιλάμε πολλές φορές για το βάσανο αυτό της αναξιοκρατίας, ότι πίσω από την αναξιοκρατία υπάρχει η αδικία, δηλαδή να παραγωνίζει το καλύτερος έναντι του χειρότερου. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό αν πραγματικά βαθιά φτάσει αυτό το αίσθημα και ριζώσει στις ψυχές των νέων ανθρώπων και διαφορετικό να θεωρήσουν ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου άνθρωποι θα μπορέσουν να προσπαθήσουν τουλάχιστον να αντισταθμίσουν αυτή την αναξιοκρατία και να προβούν σε πράξεις δικαιοσύνης. Και επειδή μέχρι τώρα τουλάχιστον στην ελληνική κοινωνία πολλά άτομα που εστερούνται ευκαιριών κοινωνικών και οικονομικών για να ανέλθουν μπορούσαν και προχωρούσαν, και αυτό συνέβαινε επειδή πάντοτε δινόταν ο αγώνας ανάμεσα
σε αυτό που αποκλείει και σε αυτό που επιτρέπει, σε αυτό που ανοίγει δρόμους. Και άνθρωποι υπήρχαν που εμφανίζονταν ως σωτήρες καταστάσεων, ως δηλαδή άνθρωποι που εκεί δεν το περίμενε κανείς, επομίζονταν και αντικαθιστούσαν το δημόσιο, το διεφθαρμένο κράτος, τους πολιτικούς οι οποίοι ψεύδοντο, και ξαφνικά εμφανίζονταν αυτοί οι άνθρωποι για να σώσουν κάποιες καταστάσεις. Γιατί? Γιατί πίσω από τη σχέση την αγαπητική προς μια ιδέα υπάρχει ένα είδος συμπόνιας. Δηλαδή ο άνθρωπος λυπάται κατά βάση πρώτα τον εαυτό του, γιατί είναι θνητός, διότι ζει μέσα στο πεπερασμένο, η συνείδηση και μόνο του ότι μπορεί να φανταστεί την αιωνιότητα, αλλά είναι καταδικασμένος να μην τη γνωρίσει με τον τρόπο που ζει τη ζωή του. Αυτή η αντίθεση ανάμεσα στο να μπορεί να φαντάζεται και να σκέφτεται αυτό που δεν μπορεί να γνωρίσει, τον κάνει να λυπάται. Για να ξεπεράσει λοιπόν τη λύπη του, που όπως είπαμε είναι παθητικό αίσθημα, πρέπει να ενεργήσει. Και πώς θα ενεργήσει? Με το να δημιουργήσει ζωή όπου μπορεί. Και γι' αυτό η συμπόνια είναι με ξεκινάει από μια παθητική αφετηρία, αλλά μπορεί να είναι πολύ ενεργητική. Και γι' αυτό θα πρέπει, εκεί συνάντησε τα όρια της βέβαια και η χριστιανική ηθική, διότι σε πολλές περιπτώσεις οδήγησε την συμπόνια σε ένα δρόμο οργανωμένης φιλανθρωπίας και αγαθοεργίας που κρατούσε τους ανθρώπους ίσα ίσα στην κατάσταση στην οποία βρίσκονταν. Ενώ το ζήτημα ήταν η αγάπη που εμπνέει τη συμπόνια να μπορέσει να είναι παρακινητική, να οδηγήσει τους ανθρώπους στο να δράσουν οι ίδιοι. Και για να συμβεί αυτό πρέπει η αγάπη, η συμπονετική, να συνοδεύεται από το αίσθημα του θαυμασμού. Πρέπει όλοι και ειδικότερα οι νέοι να θαυμάσουν ανθρώπους, να θαυμάσουν πράξεις και με βάση αυτό να κινηθούν για να ζήσουν τη ζωή τους όπως περίπου εκείνοι, όχι ακριβώς με τον τρόπο, αλλά κάπως σε σχέση με εκείνους και εμπνεόμενοι από εκείνους.